Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα για την ανάδειξη του νέου ΔΣ οι βενζινοπόλες της Μαγνησίας, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας για το υγειονομικό πρωτόκολλο του COVID-19. Σήμερα είναι η μέρα εκλογών, όπως κάθε τριετία. Ευελπιστούμε να έρθουν αρκετοί συνάδελφοι να εκτελέσουν το εκλογικό τους καθήκον. Και με βάση και αυτές τις συνθήκες που ζούμε τώρα με τον COVID, έχουμε πάρει και εμείς όλα τα μέτρα προστασίας και τις αποστάσεις, ώστε αυτοί που θα έρθουν να ψηφίσουν να νιώθουν ασφαλείς. Και έχουμε αρκετούς υποψηφίους και ελπίζουμε στη συμμετοχή των συναδέλφων, ώστε πάντα να έχουμε αντιπροσώπους να μας εκπροσωπούν και τοπικά και πανελλαδικά. Παριθμώνει ένα ζήτημα, όπως και όλα τα τελευταία χρόνια, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που είμαστε τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη και έκτη στον κόσμο, όταν μεσοσταθμικά το βιωτικό μας επίπεδο είναι στα 600 ευρώ. Αυτό είναι το πάγιο αίτημα όλου του κλάδου και των ομοσπονδιών. Και στη συνέχεια είναι τα φορολογικά και οικονομικά ζητήματα που μας έχουν πλήξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ώστε να παλέψουμε, να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα η κυρία Κοντοχρήστου έδωσε στίγμα αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης. Επίδομα θέρμανσης λοιπόν συνολικού ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να χορηγήσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους στα ευάλωτα νοικοκυριά. Όπως κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος είχαμε μια δήλωση χθες από πολύ νωρίς ότι το κράτος θα διαθέσει, ψηφίστηκε μάλλον ο οικονομικός προϋπολογισμός για 84 εκατομμύρια ευρώ για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα δοθεί προκαταβολικά. Ελπίζουμε να απορροφηθεί όλο το ποσό και να μπορέσουν όλοι οι δικαιούχοι να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι βοηθητικό. Και να πούμε και μια μικρή πρόβλεψη που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Νομίζουμε ότι θα κυμανθεί γύρω στα 83 με 85 λεπτά σε σχέση με πέρυσι που ξεκίνησε στο 1,10. Σίγουρα και η τιμή είναι ελκυστική, οπότε και με το επίδομα, γιατί για τη δική μας περιοχή που είμαστε στη Β' ζώνη, το ποσό είναι στα 180 ευρώ και προσαυξάνεται 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Σίγουρα θα βοηθήσει ώστε να προμηθευτούν οι δικαιούχοι πετρέλαιο και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρόκειται πάντως για το επίδομα της χειμερινής περίοδου 2020-2021, το οποίο αποφασίστηκε να καταβληθεί νωρίτερα, προκειμένου να δοθεί μια πρόσθετη στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά.